Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7.30 για να αναλύσουμε το όσο είδαμε μεσοβδόμαδα στο Champions League και στο Europa League. Ξεχωρίζει η νίκη πρόκριση του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα. Η πρόκριση στους 32 του Europa League. Μια δύσκολη, όπως ήρθε, νίκη με γκολ πέναλτι του Ελαραμπή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Έχουμε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο και πολλά άλλα ντέρμπι. Να καλησπέρισω τον Νίκο Αλέφαντο. Νίκο. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Πολύ σωστά. Μπαίνουμε γερό Σαββατοκύριακο τώρα. Ναι. Εντάξει, πρωτάθλημα, ομάδες. Αγγλίες. Χαμός θα γίνει. Χαμός. Αγγλίες. Τρομερό. Μπράβο. Θέλω έτσι. Να έχω ενδιαφέρον να δω τον Κωστή Ραπτόπουλο πώς θα είναι, αν θα είναι έτοιμος και πώς είναι εντυμένος. Για να δούμε. Έτσι, ήμουν σίγουρος. Φοβερός ο Κωστάκης. Είμαι καλεσμένος σε ένα μεγάλο event πυγμαχίας η ώρα 8 με 10 και μισή 11 ναι. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ του μπάσκετ. Μεγάλη πυγμάχη από Ρωσία εναντίον Ελλήνων. Με πυγμαχικούς αγώνες φοβερούς. Εγώ, θεατής, θα είμαι εκεί, λέει και ο Σαββίδης, ο Ιβάν, δεν νομίζω να χαρεί πολύ, θα με δει, όπως και ο Μαρινάκης αν με έβλεπε, σίγουρα δεν θα χαιρόταν, αλλά εγώ θα είμαι εκεί. Και έχω και ένα δικό μου παιδί, από 12 χρονών που κάνει πυγμαχία, είναι αυτές 22, πάει κατεβαίνει από πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχία στα 68 κιλά, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος στον Ultra Fighters, παίζει και αυτός, θα πάω στα αποδυτήρια εκεί να τον συμπαρασταθώ. Είναι ωραίο, τώρα μετά μόλις τελειώσουμε, ναι. Πάω βολίδα εκεί και ύστερα θα πάμε στις προβλέψεις όπου ελπίζω ότι αυτή τη φορά πληρωθούμε για. Για να δούμε. Πάντως το event το συγκεκριμένο το στηρίζει οικονομικά ο Ιβάν Σαββίδης, έτσι. Ναι, γιατί έρχονται οι Ρώσοι από πάνω. Κάτι τετραγωνοκέφαλοι, κάτι γορίες. Και ο Πασχαλάκης θα είναι εκεί, ναι. Ο οποίος είναι και αυτός φίλος του πυγμαχίας, αλλά Γιάννη μου είναι δε στρίβει. Το λέω ρε εσύ Πασχαλάκη. Δεν βαράνε έτσι μπουνιά. Του λέω φεύγει με τον νόμο έτσι και δεν στρίβει του λέω. Και γίνεται χαμός. Εντάξει, τερματοφύλακας δεν είναι πυγμάχος ρε. Μην τα θες όλα δικά σου. Τεχνική σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Τερματοφύλακας άμα είναι λάθος τεχνική στην έξοδο πώς θα πατήσει, πώς θα κάνει όλα είναι... έχει την τέχνη του. Και όταν ο άλλος δεν βαράει την γροθιά σωστά μπορεί να ανοιχτεί, πάμε ο άλλος θα του κάνει την αντεπίθεση. Ναι. Και να το βγάλει νοκάουτ. Αλλά και στην πυγμαχία ναι. Πρώτα κοιτάμε την άμυνα. Μην τη φάω την πουνιά. Θα βρω εγώ κάποια στιγμή ανοιχτό και θα του τη ρίξω. Δεν πάει όσες δώσουμε και όσες φάμε. Για να δω. Εδώ... Αν συμφωνεί ο Αλέφαντος έχει καλός. Αν διαφωνεί τσάμπαντα λες. Λέει ότι στην πυγμαχία και εκεί παίζει ρόλο η άμυνα. Πρώτα έχεις στο νου σου πώς δεν θα τη φας και μετά που θα τον βρεις ελεύθερο για να τη ρίξεις. Σωστό. Σωστό, αλλά πρέπει να είναι τα χτυπήματά σου έξυπνα. Μετά. Μετά. Ναι, ναι. Γενικά, δηλαδή ο άλλος θα σου πει δύο φορές τι ωραία πώς θα φύγεις και πώς θα του μπεις μετά. Και θέλει όλο. Και πόδια. Βέβαια. Πόδια πάνω απ' όλα. Πόδια μέση. Μέση, καλή. Για να ελύσεσαι. Μπράβο και να είναι καλά τα χέρια. Δηλαδή, ας δώσω κατάβεις την ώρα που φτιάχνεσαι έτσι, τον βλέπεις τώρα πού θα είναι ανοιχτός. Μπορεί να του ρίξει ένα αριστερό. Και αμέσως να μπει δεξί και ναι. Δεν πρέπει να χτυπάς έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατό. Να φεύγει ολόκληρο. Πρέπει να φύγει όλη η μέση. Ναι. Βλέπεις, όλη η μέση. Να φύγει ένα, δύο, τρία. Γι' αυτό παίζει ρόλο ακόμα και στη γροθιά που θα δώσεις. Βέβαια. Πώς θα γυρίσεις το πόδι. Η μέση, η μέση και το πόδι. Έτσι. Δεν μπορεί να δώσει τύπημα ένα, μόνο δύο. Μόνο κόμματο, ναι. Έτσι. Ναι. Δεν πάει. Θα πάει ένα, δύο, η μέση όλη. Θα στρίψει φαμ για να τον πετύξει εδώ να πέσει πάνω το σώμα. Και πώς θα βάλεις και την μπουνιά, πρέπει να τη βάλεις έτσι. Τη βάλεις εκεί, εδώ, παπ, 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 από κάτω, εκεί. Έτσι, ναι. Φτάσαι ένα, δύο, τρία. Αυτό πρέπει ο κάθε πυγμάχος πρέπει να το μάθει. Τρία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Έχω ακούσει. Γιατί το πρώτο, παπ, μπορεί να φυλαχτεί και έξω, δηλαδή, άμα του πεις ένα, δύο, τρία, αλλά θα πας γρήγορα. Ένα, δύο, δεν έπιασε, κάπου, φαμ, το τρίτο όλο. Αυτό θα πάει μαζί. Μαζεμένο. Πάει. Μαζεμένο. Ένα, δύο, τρία, μαζί.
Το χτύπημα εκτός από δυνατό πρέπει να είναι και γρήγορο, έτσι δεν και είναι. Και γρήγορο. Δηλαδή μπράβο. Να μην βουλιάζει. Όχι. Για, να μην βουλιάζει μπράβο, η γροθιά. Να χτυπάς και να φεύγεις. Ακριβώς. Και γρήγορο. Λοιπόν, θα το γυρίσουμε στην πυγμαχία νομίζω. Έχω τα μάτια όλα θα για να το γυρίσουμε πετάς. Στην πυγμαχία μου φαίνεται. Λοιπόν, ας πάμε στο ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 1-0. Νίκο, ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση. Έχασε πολλές ευκαιρίες μπροστά. Έφαγε όμως και κάποιες κόντρες πίσω. Ναι, αλλά γενικά, ας πούμε, δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήταν πιο καλή ομάδα. Ναι, ήταν. Από τον Ερυθρό Αστέρα, πιο καλή ομάδα. Μπορούσε ακόμη καλύτερα να πάει ο Ολυμπιακός. Να έχει και 2-0 και 3-1, 3-0 να έχει, ας πούμε. Αυτή ήταν μεγάλη δουλειά. Ναι. Τότε χάσαν τον πέναλτι. Αν έμπαινε τον πέναλτι, θα γινόταν και μεγάλη μάχη. Να το γυρίσει, Και έβλεπα ότι αντιαισοφάζει ο Ολυμπιακός. Δυσκολεύεται ο Μάρτης με τον Ολυμπιακό να κάνει και δεύτερο γκολ. Έστω και τρίτο, ναι. Καταλάβες. Ναι. Θα μου πεις, ναι. Βέβαια, δεν μπορεί να προβλέψεις. Αλλά αν γινόταν το πέναλτι και προηγείται αυτή 0-1, θα γινόταν 1-1, θα γινόταν μάχη για δεύτερο γκολ. Δηλαδή μπορούσε να κρατηθεί και το 1-1. Παρατήρησε ότι λίγο πριν το πέναλτι που κέρδισε ο Ερυθρός Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο και αμέσως μετά μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο, το μάτς έγινε τελείως ροντέο, δηλαδή πάνω κάτω. Αυτό δεν συμφέρει την ομάδα που θέλει να κερδίσεις, όπως βέβαια, τον Ολυμπιακός. Με τίποτε. Με τίποτε. Δεν συμφέρει. Γι' αυτό εκεί λέμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη φωτιά, που τα λέμε. Ναι. Έπαιξε με τη φωτιά. Ο Μάριν ήταν πολύ καλός, έχει υπόψη, έτσι. Τριπλέρ, μπουκαδόρος, έμπαινε, έκανε. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα, μετά το γκολ ήταν όλη η δουλειά. Ναι. Το κράτησε, πήρε ένα... το βάλε και στο φινάλε γι' αυτό. Ναι. Το βάλε προς το τέλος, οπότε... Ναι. Να ρωτήσω Νίκο κάτι άλλο. Το γεγονός ότι βγήκε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο... Αν είχε μπει το πέναλτι, ναι. Θα ήταν πολύ δύσκολο. Βέβαια. Θα ανοιγόταν. Και αν κράταγε έτσι και ο Ερυθρός Αστέρας, μπορεί να έκανε το 1-1 στο 85, γιατί άργησε, δεν είδες, για να κάνει το 1-0. Στο 87. 87. Ωραία, να ρωτήσω πρώτον, και όπου έχει ο Κώστας κάποια παρατήρηση, επεμβαίνει. Είναι Γιάννη, θέμα... Εγώ... Δεν έκανα, ρε Κώστα, την ερώτηση όμως ακόμα, μισό λεπτό. Πάμε να ρωτήσω και μετά μιλάς. Λοιπόν, βρέθηκε ο Αστέρας πολλές φορές στην άμυνα του Ολυμπιακού. Και την πέτυχε και ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού, ειδικά στη φάση που κέρδισε το πέναλτι. Εκεί είναι θέμα διάταξης, είναι θέμα χαφ ή είναι θέμα άμυνας? Κοίτα, είναι θέμα διάταξης και ομάδος. Γενικά, πώς αμήνεται, δηλαδή όσο είναι και το σκορ 0-0, δεν πρέπει να φας πρώτο γκολ και στην έδρα σου. Ναι. Είναι, γιατί πρόβλημα. Μετά δεν γυρίζει. Ναι. Γιατί... Εδώ είναι η φάση που κουβεντιάζουμε, η φάση που κέρδισε το πέναλτι. Μπράβο. Ο Ερυθρός Αστέρας, έτσι. Που βλέπουμε ότι είναι... συγγνώμη, τι βλέπουμε τώρα. Τη φάση... Ωραία είναι. Τέλος πάντων, να δούμε λίγο τη φάση που κέρδισε το πέναλτι ο Ερυθρός Αστέρας, γιατί γι' αυτό κουβεντιάζαμε. Μετά βλέπουμε και τη φάση που κέρδισε το πέναλτι ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά ήταν το χέρι του Σέρβου εκεί που πετάχτηκε. Εδώ είναι τελείως αμαρκάριστος, έτσι. Βέβαια. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι οργανωμένος. Ναι. Πίσω. Δεν βλέπεις. Έχουν περάσει 2-2 μπροστά και είναι και τρίτος ο άλλος. Τώρα, ο Σεμέδο καλά κάνει και πάει πάνω στο παίκτη που παίρνει την μπάλα. Είναι στον άξονα. Τώρα θα σου πω. Ναι. Άσε να παίξει, Γιώργο. Άσε να παίξει. Πέφτει ο Σεμέδο πάνω στον έναν παίκτη και βγαίνει... Τίτατε το άλλο. Εν τω μεταξύ, τρέχοντας, τρώει την τρίπλα και τον παίρνει αμπάριζα, έτσι. Εδώ είναι η φάση. Ο Μάριν κάνει την τρίπλα, κερδίζει το πέναλτι. Και ο Σεμέδο, ναι. Δεν κερδίζει τίποτε, αργά πάει πάνω στον παίχτη. Ναι. Εδώ δηλαδή υπερισχύουν οι ελαφροί Μάριν και τα λοιπά, οι ναι, παίχτες του Ερυθρού Αστέρα. Δεν δηλαδή πήγε να καλύψει, αλλά πήγε αργά. Δεν κάλυψε ούτε παίχτη, ούτε τίποτε, πρόλαβε.
και το, η φάση του πέναλτι έγινε. Έγινε, ναι. Κατάλαβες. Αν μπει το γκολ εκεί, βλέπεις. Ναι. Δεν είναι καλά διάταξη ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει δεξιμπάκ. Τίποτε. Στόπερ ο ένας εδώ, άλλος φυλάει προς τον έξω αριστερά, τον αφήνει εντελώς, έρχεται εδώ, την παίρνει ο άλλος την μπάλα. Και βγαίνει τετατέτ. Τώρα πρέπει να προλάβει. Εντάξει, με τη φόρα που φεύγει, τρώει και την τρίπλα εύκολα, έτσι. Την τρώει όλες... την τρίπλα, κάνει ότι τα σουστάρει τον αδειάζει. Ναι. Έξυπνα ο άλλος. Ο Μάριν. Μπράβο. Mm-hmm. Και είναι και ελαφρύς ο Μάριν. Αυτό το έχει, ναι. Τον αδειάζει εκεί, βλέπεις, και του κάνει τον πέναλτι. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, η αντίστοιχη φάση που κέρδισε το πέναλτι ο Ολυμπιακός είναι με το χέρι του παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, που και αυτό ήταν αναμφισβήτητο. Ήρθε έτσι το γκολ. Σκεφτόμουν την ώρα που έβλεπα το παιχνίδι, τον Νίκο Αλέφαντο, όταν ο Ποντένσε έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Λέω, όχ, τώρα τι θα μου λέει την Παρασκευή. Εντάξει, εδώ είναι το πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός και τον ευκαιρίες του Ποντένσε. Εδώ είναι η πρώτη που περνάει και τον τερματοφύλακα, περνάει τον αμυντικό και πλασάρει πάνω στον τερματοφύλακα. Εδώ είναι η πιο κραυγαλαία που βγαίνει ο τερματοφύλακας και πλασάρει out. Σημάδεψε γωνία, αλλά πλάσαρε out. Και η τρίτη, εντάξει, νομίζω ότι είναι ικανότατο το τερματοφύλακα η τρίτη φάση, γιατί και εκεί έκανε ωραία τρίπλα ο Ποντένσε, αλλά σούταρε και το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Ο Ποντένσε είναι ωραίος σε τρίπλες όλα, θα πρέπει να τελειώσει η τελειώματα. Mm-hmm. Εδώ νομίζω είναι, μας έχει ο Γιώργος στην τρίτη φάση του Ποντένσε, αν και νομίζω ότι είναι πιο πολύ τώρα ικανότητα του τερματοφύλακα, παρά το ότι ήταν, δεν ήταν καλό το σου του Ποντένσε. Νίκο, όπως θα λες, δηλαδή έχει όλο το πακέτο. Έχει ταχύτητα, έχει τρίπλα. Έχει όλα, αλλά δυσκολεύεται εκεί, στον γκολ. Mm-hmm. Μπορεί να φτιάξει όμως, έχει τα πιο δύσκολα και το πιο εύκολο διορθώνεται. Ναι. Γιατί αυτό με προπόνηση βελτιώνεσαι, ενώ το άλλο είναι πιο δύσκολο. Το άλλο είναι έμφυτο. Η τρίπλα. Έχει ταχύτητα, έχει την τρίπλα, είναι έμφυτο αυτό. Η τρίπλα έμφυτη, γιατί για την ταχύτητα μας έχεις πει ότι και εκεί δουλεύει. Ναι, αλλά αυτό συνδύασε έκρηξη. Την τέχνη και την έκρηξη, τα έχει όλα. Δυσκολεύεται στον γκολ. Mm-hmm. Πρέπει να διορθώσει αυτό στον γκολ. Τα άλλα τα έχει όλα. Ναι. Δηλαδή, σουτ, μεγάλη περιοχή, τράβα. Στις του μπάλες να σουτάρει. Mm-hmm. Κάθε προπόνηση. Μετά να τριπλάρει ένα να μπει, τράβα το. Πώς θα βάλει το πόδι, δεν το βάλεις καλά. Εκεί πρέπει να πάει. Να τον διορθώνει. Να κάτσει ο προπονητής από πάνω. Ναι. Σε 20 μέρες θα είναι πολύ καλύτερος σε ευστοχία. Γι' αυτό. Και αμέσως μετά μιλάει ο Κώστας, γι' αυτό και μας έχεις πει ότι για να βοηθηθεί ο Ποντένσε από τον Μαρτίνς, εκτός από την ατομική προπόνηση, μπορεί στην τακτική να τον βάλει πιο κοντά στο center for. Μπράβο. Έτσι. Παρέτητα. Λοιπόν, έλα Κώστα. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος σαν παίκτες, σαν ομάδα. Απλά τι γίνεται. Όταν λείπει ο Φορτούνης από μέσα ή ο Βαλμπουένα, παίζει με τρία χαφ. Τα τρία χαφ αυτά, ιδιαίτερα ο Μπουχαλάκης που δεν το έχει το δημιουργικό, ούτε ο Γιγέρ με τόσο, ούτε ο Καμαρά, είναι προβληματική ανάπτυξη από τον άξονα και παίρνουν ρίσκα. Κάναν πολλές τελικές από τη μέση απόσταση σε σούτ που δεν βρήκε κανένα εστία στο πρώτο ημίχρονο. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός βρήκε, ή μάλλον ο Αστέρας βρήκε τον Ολυμπιακό ανοιχτό με τρία χαφ στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί του έκανε τη ζημιά. Αντίθετα, όταν πήρε το ρίσκο να το γυρίσει σε 4-4-2, εκεί ο Ολυμπιακός που είπαμε ότι με ένα χαφ λιγότερο μπορεί να ανοιχτεί και να φάει τον κόρ στην αντεπίθεση, εκεί λειτουργήσε καλύτερα. Και εκεί έδειξε ότι είναι και πάρα πολύ καλός Ολυμπιακός σε δυνάμεις, σε ταχύτητα, σε επαναφορές κτλ. Εμένα μ' άρεσε ο Ολυμπιακός. Μ' άρεσε πολύ και πραγματικά το έβλεπα με ένα φίλο μου Ολυμπιακό στη Μαγνήτα και του έλεγα ρεγαμότο πρέπει να κάνεις του λέω γκολ με τα τρία χαφ πριν πάρεις ρίσκο. Γιατί αν πάρεις ρίσκο αφού σου βγάλανε αυτοί τέσσερις κόντρες στο χώρο το μεγάλο, στο πρώτο ημίχρονο, φοβάμαι ότι θα σου κάνουν παραπάνω. Αλλά πραγματικά το ότι με δύο χαφ, με ένα χαφ λιγότερο και με ένα φόρ περισσότερο, ο Ολυμπιακός λειτουργήσε πολύ καλά. Το κακό είναι ότι γενικά ο Ολυμπιακός δεν είναι εύκολος στο γκολ. Ναι. Δηλαδή ο Ποντένσε το ξέρουμε, είναι
εγώ το θαυμάζω στην απαλλαγή και στην τρίπλα. Αλλά βλέπω ότι δυσκολεύονται πολύ και είναι χάρη πολλές προσπάθειες, πάρα πολλές προσπάθειες και δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο και το center for του. Γι' αυτό η ερώτηση στον Νίκο Αλέφαντο είναι αν πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός η μεταγραφική περίοδο που έρχεται, επειδή παίζει καλά, πλευροκοπεί, φορτώνει, τα χαφπατάν περιοχή σου τάλουν από μέση απόσταση. Δεν είναι λογικό να ρωτήσουμε μήπως ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα πιο φορ, ένα Πρίγιοβιτς για να πάρει το πρωτάθλημα πιο εύκολα. Ένα φορ που είναι πιο εξιγκολτής, γιατί ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Τώρα, εγώ δεν είμαι από τους, θα απαντήσει ο Νίκος, δεν είμαι από τους φαν όπως ο Νίκος Αβραμίδης του El Arabi, αλλά έχει κάνει 11-12 γκολ και είναι Δεκέμβριος μήνας, δεν είναι λίγα. Αλλά να το ρωτήσω, Νίκο, ρωτάει ο Κώστας, εάν θα ήθελε ο Ολυμπιακός ή αν χρειάζεται ο Ολυμπιακός, τώρα το Γενάρη, μια μεταγραφή ενός φορ που να είναι πιο φορ, δηλαδή στυλ Πρίγιοβιτς. Κοίτα, εμένα δεν μ' αρέσουν αυτοί. Ούτε ο ένας το άλλος. Κανένας. Τι αραμπίτρικες κατσάρες τώρα. Ελαραμπή, Σουλτανή δεν είναι. Ολυμπιακός είχε πάντα σεντρεφοράρες. Δεν μπορούν να συγκριθούν αυτοί. Σου λέω εγώ τώρα, Σιδέρι, Φαντί και τα λοιπά τώρα. Δεν μπορούν να συγκριθούν αυτοί. Ναι. Με τίποτε. Θέλει σεντρεφοράρα. Πάρε σεντρεφοράρα. Όχι αργό. Και όχι είμαι αργός αλλά γκολτζής. Θα σε ταχύτητα, θα πληρώσει, θα βρει. Αν το δει ο προπονητής να κάνει να ράνει. Εδώ πήρε. Πήρε τον ένα, πήρε τον άλλο, πήρε τον άλλο και πας Ολυμπιακός με τέτοια υπεροχή να κάνει ένα γκολ τώρα. Ο πιο πίσω σαν γκολτζής οπότε είσαι στο 88-89. Ναι. Είναι απαράδεκτα. Άλλο τώρα. Άρα γενικά θες φορ σαν μεταγραφή. Πάση θυσία για μένα, θέλει ένα σέντρε φορ, ναι, τον οποίο να τον δει ο προπονητής, να του αρέσει. Αντί ένα σέντρεφορ. Πολύτε τι κάνει, έχει ταχύτητα, έχει τρίπλα, να έχει και θέαμα. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσει τότε Σιδέρι, Φαντί, Αναστόπουλο κτλ., δεν παίρνει σέντρεφορ γρήγορους. Πήρε τον Τριαντάφυλλο, ναι, βαρύς, αργός, Αργυρούτης. Που τον είχε στα πιο κοντινά χρόνια είχε τον Κοβάσεβιτς που είχατε Κοβάσεβιτς, και Κοβάσεβιτς. Έπρεπε να κινήσει την Πολτόζα ολόκληρη για να πάρει μπρος. Δεν σε ντρεφόρα αυτά τώρα, τους θυμάται κανένα. Ο Τζοβάνι κάτι ανάμεσα σε φορ. Δεν έχει ταχύτητα κι αυτός. Ο άλλος, ο Ριβάλντο, τεχνίτης, ξέρω εγώ έτσι και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν περάσαν να αφήσουν μια εποχή όπως άφησε, ξέρω εγώ, ο Σιδέρης με τον Ιφαντή στον Ολυμπιακό. Ή ο Αναστόπουλος. Ο Αναστόπουλος πάλι τα ίδια. Αφήσανε μια ταχύτητα, μια διαβολισμό, τους τράβαγες από τις φανέλες και τους τρεις σκοράρανε, κάνε γκολ πολλά. Δεν περάσανε σέντρεφορ να ξεχάσεις αυτούς τους τρεις, Σιδέρι, Φαντί, Αναστόπουλο, για να θυμάσαι τους νέους. Ναι. Βέβαια, καταλάβες. Θα πάει πιο μακριά η κουβέντα, αλλά αναρωτιέμαι όση ώρα μιλάει ο Νίκος και ποια φορά έχουμε βγάλει ως Ελλάδα. Να πω από το Μήτρογλου και μετά, ας το πούμε. Γιατί ο Μήτρογλου στα ντουζένια του. Εντάξει, αργός ήταν, δεν μ' άρεσε. Ναι. Άμα είχε, την απαλλαγή, είχε την απαλλαγή και το σουτ, ναι. Τι κανάλι που ήταν, ναι, δηλαδή ο Σοπιανός, την περίμενε την μπάλα. Ναι. Αργός, δεν είναι. Εντάξει, να ρίξω τον γκολ μέσα στην περιοχή. Ήταν παιχταράδες. Και ο Πανάκης εξτρέμο φοβερό. Ναι, τώρα με λέμε για center for, για να μην τους μπλέκουμε. Ναι, εντάξει, ναι, δεν είναι. Παπαμανώλης, αυτή τον Μάζο, ήταν όριο, μεγάλο ποδόσφαιρο. Ναι. Εκεί είχε Μανουλίδη, Πατάκα, Κουντούρη, τα λοιπά, Ολυμπιακός, Σιδέρι, Φαντί, Αναστόπουλη. Πέρασε σέντρεφοράρες που δεν τους ξεχνάς. Σου πει ο άλλος ο Τριαντάφυλλο, μα τον ξεχνάω. Καλύτερος ο Σιδέρης, ο Αναστόπουλος και ο Ιφαντής από αυτούς. Σου πει ο άλλος τον Κοβάσεβιτς, καλύτεροι αυτοί οι τρεις, οι άλλοι. Ναι. Περάσει. Εξτρέμ ήρθε ο Γιαννακόπουλος μετά, έκανε καλές πορείες στον Ολυμπιακό σαν εξτρέμ. Σίγουρα, σίγουρα, ναι. Τα μπακ που περάσαν από παλιά, ξέρω εγώ, Ρωσίς, Μουράτσι και τα λοιπά, μετά είναι μεταγενέστεροι. Δηλαδή, θέλω να σου πω, από την ΑΕΚ τα ίδια, από τον Παναθηναϊκό τα ίδια. Δηλαδή, έχουμε δει παιχταράδες από εκεί. Μπακ είχε όμως. Από τον ΠΑΟ, είχε. Είχε, δηλαδή είχε. Και ο Βαμβακούλας
και ο Ρωσίδη στα καλά του. Είχε τα Παπακούλα, το Ρωσίδη, μπράβο, Αγγελής. Αγγελής. Παλεύανε, ναι. Δίνανε. Δίνανε, δηλαδή είδαμε τέτοια μπακ. Τώρα αυτοί εδώ δεν έχουν. Ο Μάρ είναι καλό μπακ όμω. Ο Μάρ. Απλά ο Μάρ δεν είναι Έλληνα. Ναι, καλό μπακ. Ναι. Και γρήγορο μ' αρέσει. Mm-hmm. Γίνει ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, για τον Τσιμίκα πολλοί κόσμος με ρωτάει τι έχει ο Νίκος με τον Τσιμίκα. Τσιμίκα σε μένα δεν πάει να κάνει αγγέλους, δεν μ' αρέσει. Τέλος. Και το λέω, δεν μ' αρέσει. Είναι χωρίς κιλά, δεν παίρνει κεφάλι καθόλου, τίποτε. Κατεβαίνει μια σέντρα να κάνει. Δεν είναι μπακ τώρα στον Ολυμπιακό αυτός, mm-hmm. ο Τσιμίκας. Δεν πάει να λένε ο Τσιμίκας, ο Τσιμίκας. Άρα το μπακ... Τσιμίκας εγώ... Θα βρω μπακάρα. Ναι, το μπακ πρέπει να συνδυάζει εκτός από ταχύτητα και δύναμη δηλαδή. Έτσι. Ταχύτητα, δύναμη, μπόι, κεφάλι, επιδείξει. Άμα γίνει σέντρα από έξω αριστερά και μπει ένας σέντρεφορ εκεί να είναι ξύπνοι προπονητέ, θα του πούνε θα πας αυτόν δίπλα να επιδείξει. Δηλαδή Καρατζαφέρη θα πας εκεί με τον Τζιμίκα. Τι πάρει στην κεφαλιά. Είναι μπακάκος. Ήθελες δηλαδή στυλ το Ρωσίδη, στα καλά του, σε Ιταρίδη. Μπράβο, μπράβο. Φύσα παλιότερα. Βέβαια, σε Ιταρίδη. Σε Ιταρίδη. Αυτή η παλιά. Χολέμπα. Χολέμπα. Χτάρε, χολέμπα. Αμέ. Θηρία. Αυτά είναι μπακάρες. Mm-hmm. Ωραία τα. Εγώ έτσι τα βλέπω. Τώρα άλλος σ' αρέσει έτσι, παίξε έτσι. Εγώ παίζω έτσι. Εκείνος θα δει και Ευρώπη και όπου να είναι και τα λοιπά, θα πέσει σε εμάς επάνω. Που λέμε θέλουμε αυτούς. Πάλι εδώ θα γυρίσει. Λοιπόν, μπράβο. Έλα Κώστα. Και γιατί ο Νίκος τον μπακ τον θέλει πιο μπακ. Δηλαδή ο Τσιμίκας βγαίνει μπροστά, σεντράρει κάνει, αλλά δεν πηδάει σαν τρίτο στόπερ όταν γίνει σέντρα απ' την άλλη. Ναι. Ένα. Δύο. Σε ένα με έναν αμυντικά δεν βρήκε κανένα παιχταρά. Στην Ευρώπη έχει θέματα. Όπως και ο Γιαννούλης, ο δικός μας. Αμυντικά, ένας Φοντέσε του βγήκε, παιχταράς, είχε προβλήματα, έκανε πέναλτι και τέτοια. Άρα αυτή είναι καλή μπροστά σχετικά, αλλά πίσω που ο Νίκος τους θέλει για να κρατάνε, ούτε έχουν τον όγκο, ούτε τον βόη, ούτε το καλό ένας με έναν. Μπορεί να του φύγει ένας καλός τριπλαδόρος. Κατάλαβες γιατί το καταλαβαίνω, σου λέει βγαίνει, ωραία, μου κάνει μια σέντρα, ωραία, μου δίνει μια πάσα, εντάξει, παίρνει τη γραμμή, πολύ ωραία, αλλά στο αμυντικό κομμάτι έχει θέμα, το οποίο βέβαια στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν φαίνεται τόσο πολύ γιατί λείπουν καλοί εξτρέμ και αυτά φαίνονται οι αδυναμίες. Τα παίξιμα μαζάρες, Champions League, ξέρω εγώ, Bayern, Tottenham, τέτοια μάτς φαίνονται οι αδυναμίες. Εδώ τη βγάζει όμως. Δεν κατάλαβες τι πρέπει να σου πω. Πάντως, έτσι και έτσι, γιατί και ο Τσιμίκας, ο οποίος σε πολύ κόσμο αρέσει, θα κάνει μια τρίπλα. Θα κάνει μια σέντρα καλή, αλλά ο Νίκος θέλει εκτός το ότι να έχει ο μπακ σωματοδομή που να μπορεί να γίνει τρίτος αν χρειαστεί πίσω, αλλά να πλαγιοκοπεί να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Όχι να φτάνει στο κόρνερ για να κάνει τη σέντρα. Αυτό γίνεται. Να συγκλίνει, να συγκλίνει, ναι, να συγκλίνει. Να μπει και να κάνει και γκολ, να συγκλίνει. Εδώ δηλαδή παλιά τέτοια μπακ είχαμε ο Γεωργάτος, ας πούμε, ήταν τη σέντρα... Βέβαια. Τρομερή. Αυτοί μπαίνουν όλα, μόλις μπει και γυρίσει η σέντα, ό,τι έγινε, εντάξει, φτάσαμε εκεί, κάναμε τη σέντα. Τελείωσα τη δουλειά μου, ναι. Έτσι. Έλα Νίκο, έλα Κώστα. Εγώ αν με έλεγες Γιωργάτε ή Βαμβακούλα, ναι. Προτιμούσα τον Βαμβακούλα, γιατί πίσω ήταν πολύ καλύτερος. Πιο ψηλός, πιο κεφάλι. Αυτό δεν περνούσες εύκολα, σου κάνε και έφοδο. Στον Παναθηναϊκό έπαιξε πιο καλή μπάλα. Ναι. Με τη διαφορά ότι ο πολύς ο κόσμος αυτή την τακτική που αναλύουμε δεν την αντιλαμβάνεται και σου λέει ότι ο Γιωργάτος έφτασε να παίζει στην Ίντερ, να κάνει σέντρες και να κάνει κεφαλιές ο Βιέρι, να κάνει γκολ και να αποθεώνεται. Εκεί δηλαδή... τον βόλεψε καλά, βέβαια. Αλλά αμυντικά μα του βγαίνει κανένα σοκάς, κανένας εξτρέμ, τον έπαιρνε μέσα τον Γιωργάτο. Mm-hmm. Αμυντικά είχε προβλήματα. Ναι. Κοντός ήταν. Άμα γίνονταν σέντρα δεν πήγαγε. Mm-hmm. Τα αμυντικά κομμάτια, δηλαδή δεν τα συγχωρείς όταν ο άλλος έχει καλή ομάδα και στα βάζει τα γκολ. Θέλει και το ένα να έχει μπαλαντζάρισμα και προς τα καλός και πίσω για να πεις ότι είναι πεθάραξη. Πάμε να δούμε τώρα σε κάρτα, γιατί τη Δευτέρα έχουμε την κλήρωση. Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Φεβρουάριο μήνα ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει
στην Ευρώπη, στη φάση των 32. Άγιαξ, Ίντερ, Manchester United, Arsenal, Σεβίλη, Πόρτο, Μπενφίκα, Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Βασιλεία, Μάλμε, Λάσκ, η Αστριακή, Γκένκ, Μπράγκα, Εσπανιόλ και Μπασάκ Σεχίρι, με τον οποίο έπαιξε στα προκριματικά το καλοκαίρι. Νίκο, μια πρόβλεψη, έτσι μια ομάδα που... Από εδώ. Ναι, αν διάλεγες μια. Εντάξει. Εντάξει, να πάρουμε έτσι ένα-ένα. Ο Άγιαξ δεν είναι ο παλιός Άγιαξ, η Ίντερ τα ίδια. Manchester United πιστεύω να περάσει τη Μάλμε. Όχι, για... δεν είναι ζευγάρια μεταξύ τους. Η Arsenal, όχι άλλο, εντάξει, ναι, το κατάλαβα. Ναι. Η Arsenal δεν είναι παλιά. Πάει, την έχει πάρει κάτω βόλτα. Σεβίλη τη βλέπω λίγα πράγματα. Πόρτο συντισμένη, Μπενφίκα λίγα. Σάλτσμπουργκ, Μπασάκ Σεχίρ. Δεν νομίζω ότι έχουν τους παίχτες που μας παρουσιάζανε παλιά, σούμε, η Manchester United, ξέρω εγώ, ο Άγιαξ έκανε όργια τότε παίχτες. Ναι, ο Άγιαξ έκανε... Arsenal μετά, η Arsenal. Πάντως, αν κληρωθεί με Ίντερ, θα δούμε και τον Κόντι από κοντά. Ναι, εντάξει. Α, ναι, εντάξει. Κώστα, τι λες? Καλύτερα να παίξει με την Μπασάκου, πώς θέλει να την Μπασάκου, την τουρκική, ναι, στη καλύτερα του βγαίνει. Μπορεί να την περάσει. Μάλιστα. Η Σάλτσμπουργκ είναι εκεί εκείνο το διξιδικά των Φόρτ. Θέλω να τον δω αυτόν. Ωραίος παιχταράς. Ωραία παρουσία ο νέος αυτός ο διξιδικάς, ο Σάλτσμπουργκ. Ναι, που είναι για να τον πάρουμε. 8 γκολ ήδη. Βέβαια. Ο Χάλαντ, ο Χάλαντ, ο Νορβηγός. Τώρα ας πούμε, θα ήθελα να δω τον Ολυμπιακό με μια μεγάλη ομάδα που δεν είναι στα καλά της, η United ή η Arsenal. Ναι. Και με την Arsenal ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστικός. Χρόνο παραχρόνο παίζουν αυτοί. Εντάξει. Ναι. Κοίταξε, με Λιούμπερκ στο μπάγκο δεν βλέπω την Arsenal να περνάει. Πάμε τώρα... Πώς, η δεύτερη είναι η κλήρωση. Λοιπόν, δεν θα πάμε σε βίντεο για οικονομία χρόνου. Θα δώσω τώρα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να κουβεντιάσουμε για ΠΑΟΚ, για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και άλλα πράγματα που έχουμε. Πάμε στο δεύτερο. Κολαγώνω. Τσάμπιονσι, φοβερό, κάνει πολύ καλό στον οργανισμό. Αντοχή, ταχύτητα, τρέξιμο, τζόκινγκ, κοιλιακές ασκήσεις, ό,τι θέλεις. Και κάνει πολύ καλό στον οργανισμό. Τρομερό. Έχουμε μετά αυτοκίνητο. Θα πας στο κομποκτέο Κυραντώνη, στο Μαρούσι. Εκπληκτικός. Μεγάλα μηχανήματα, γρήγορη εξυπηρέτηση. Φοβερός ανάνθρωπος ο κ. Αντώνης. Και έχεις πρώτη εξυπηρέτηση. Τρομερή. Από την άλλη πλευρά. Πάμε. Παίζουμε. Έχουμε... Με ποιο ξεκινάμε. Γιάννη Κοντρότσο. Γιατρούς τώρα. Γιατρούς. Καρδιολόγο θα πας. Χλωροκόστα στον Ίμιτς. Απίθανος. Μέσα στους τρεις καλύτερους στην Ευρώπη. Στο λέω εγώ. Ουρολόγος. Σπύρος Μαρτίνης. Τρομερός. Να σου πάρουνε αίμα. Αίμα. Είναι η Λάμπρου. Λάμπρου είναι απέναντι από τον Άριο Πάγο, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τρομερός. Μετά είναι και ο Μέση, συνεργείο αυτοκινήτο, τρομερό, τον Καριώτη, Λάμπρο Κατσόνης, μην το ξεχνάμε. Και από την άλλη πλευρά... Γιάννη Κοντρότσο. Εκείνο που θέλω είναι μπράβο. Αμερικάνικη εταιρεία όπου Γιάννης Κοντρότσος, εντρεύει Κατερίνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα. Στα Σκόπια έχει φτάσει, απίθανες επικαλαμίδες, επιστραγκαλίδες, πιαγκονίδες, θερμενόμενη ζώνη για τη μέση, να χάνεις κιλά, φοβερά πράγματα. Γιάννης Κοντρότσος και εκπληκτικός και σαν άνθρωπος. Άλλωνε, ποιον έχουμε. Τελειώσαμε για σήμερα. Τελειώσαμε και πάμε εδώ να πούμε 2-3 πράγματα ωραία. Μαρινάκης, Ολυμπιακού, να δούμε τι ποθόδρο θέλουνε. Ήρθα εδώ γιατί δεν έχω κρυφτεί σε οτιδήποτε έχω κάνει. Είτε στον Ολυμπιακό, είτε στην επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Επειδή ακούω διάφορα, οι μετοχές μου στον Ολυμπιακό ανήκουν σε μια κυπριακή εταιρεία η οποία μου ανήκει 100%. Την έχει αγοράσει. Από το 2010 που έχω αποκτήσει τις μετοχές,
δηλώνω στο Πόθεν Έσχες πως είμαι ο μέτοχος της Κυπριακής Εταιρείας και κατ' επέκτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Είναι από την παρουσία του στο Δέλτα Σίγμα της Σούπερ Λίγκα. Μπράβο. Έτσι. Και μετά, ακόμη τρέχουν, ξανά λέει, πάω ξανά με την παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σούπερ Λίγκα. Τους ισοπαίδωσε ο Μαρινάκης. Συμφωνώ για συνάντηση με Μελισανίδη Σαφίνη. Mm-hmm. Σαβίδη. Είναι τρομερός ο άνθρωπος. Και αυτό είναι είδηση. Δηλαδή ότι δεν λέει όχι σε μία συνάντηση στο ίδιο τραπέζι. Μπράβο. Δεν λέει όχι, μπράβο. Είδηση μεγάλη. Να βάλουμε και τον Αλαφούζο μέσα. Μπράβο. Δεν είναι... Για συνάντηση με Μελισανίδη Σαβίδη. Τρομερός και σαν άνθρωπος, με μεγάλα καλά στην κοινωνία, στην εκκλησία, Αθήνα, Αγγλία, Θεσσαλονίκες, παντού, σε όλο τον κόσμο. Είναι φοβερός, τίμιος ειδικός και εξάστερος ο Μαρινάκης. Λοιπόν, ορίστε. Εγώ, Κώστα, έχω να σου, να σου δείξω μια κάρτα που αφορά τώρα τον ΠΑΟΚ, γιατί διάβασα ότι στόχος του ΠΑΟΚ γενικά και όχι ειδικά είναι αρχής γενομένης από το Γενάρη αλλά και το καλοκαίρι να ρίξει το μέσο όρο ηλικίας των παικτών που διαθέτει. Και αν δούμε την κάρτα, η οποία για οικονομία χώρου και χρόνου βγάλαμε το μέσο όρο αναθέσεις, είναι στα 26 χρόνια οι τερματοφυλακές, που εντάξει, εκεί υπάρχει άλλοθε γιατί παίζουν μέχρι τα 40 τους. Η αμυντική είναι στα 27 χρόνια, η μέση είναι 26,2, η μεσοεπιθετική 25 και η επιθετική 22,5, γιατί τα φόρ του, ο Σφιντέρσκι και λοιπά, Άκουμ, είναι μικρή σε ηλικία. Μέσος όρος 27,2. Ο Παναθηναϊκός, λόγω των συνθήκων, έτσι... 24. Είναι, δεν πατάει τα 25. Αυτό πώς σου φαίνεται? Εγώ θα πω την αλήθεια. Μετά το μπάσκετ Καραϊσκάκη, ο προπονητής του ΠΑΟ λέει, θέλω ένα center for, θα μου βάζει την μπάλα στα δίκτυα από φορτώματα. Βρείτε μου ένα πρίγκιπα. Μετά τρεις μέρες του λένε, κοίτα να δεις, επειδή είναι το financial fair play, βολέψου τώρα από αυτούς, αρκετή βοήθεια έχεις. Εντάξει, άντε να φέρουμε κανένα Βάρντα, κανένα Κάτσε, τώρα που τσακωθήκαμε με τον... Τσακωθήκαμε με τον Κούγια, γιατί ο Κούγιας πήρε τη θέση του Μαρινάκη στη φασαρία που έγινε με τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Και θα κινηθούμε στο τμήμα σκάουτινγκ με παίκτες μέχρι 23 ετών, ταλέντα, με χαμηλή αγορά και με καλή μεταπόληση. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι τον κυνηγάει από τον Ιούνιο το Financial Fair Play, και το άλλο είναι ότι ο Σαβίδης λέει, μέχρι πότε εγώ θα παίρνω το Βέβλου με 800.000 να είναι βαλούτα. Τον Αγούστο με 1,5 εκατομμύριο να είναι βαλούτα. Το Σέντερ Μπακ που πήρε ο γιος μου να είναι και αυτός βαλούτα. Στα χαφ. Λοιπόν, του κάνουμε και μάθημα, γιατί δεν ξέρει από μπάλα, και του λέμε να πάρεις χαφ γρήγορους. Σου πουλάνε αμάξι, να πούμε, με 70 άλογα για 130. Το πληρώνεις δηλαδή παραπάνω. Είσαι άμπαλος. Είσαι καλός άνθρωπος, πολύ δυνατός επιχειρηματικά, σε τρώνε να πούμε στις μεταγραφές. Και λέει, ωραία, μέχρι 23 χρονών ταλέντα. Απ' την άλλη μεριά όμως, ο ΠΑΟΚ είναι στην ίδια βαθμολογική θέση με τον Ολυμπιακό. Και οι δύο ομάδες θέλουν μεταγραφές. Τώρα, αν και ο ένας και ο άλλος μείνουν πίσω, θα τη βγάλουν τη δουλειά έτσι. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ όμως χρειάζεται εξτρέμ, αριστερά δεν έχει. Ένα γρήγορο χάφι δίπλα στο Μίτσιτς, που κι αυτός είναι αργός, δεν έχει. Και οπωσδήποτε, ο Μάτος στα 33 και ο Μαωρίσιο θέλουν, λέει, να ανανεώσουν το συμβόλαιο. Με ρωτάνε εμένα, ποια είναι η γνώμη σου για το Μάτος? Πόσο χρόνο είναι ο Μάτος? 33. Τι λεφτά θέλει? Τα ίδια λεφτά τα οποία, να πούμε, παίρνει μέχρι τώρα. Τα μισά, και από εκεί και πέρα. Άμα μου κάνεις συμμετοχές, θα πάρεις και μπόνους. Άμα μου πάρεις φλάχη, δεν θα τα πάρεις. Ωραία. Να πω και τελειώνω. Είναι ένα σωματείο το οποίο είναι τρομερό, ο Ατρόμητος. Ναι. Ο Ατρόμητος. Παίζει όλα τα χρόνια τέταρτη, τρίτη θέση. Φοβερή.
ένας Σπανός Αγγελόπουλος και ο Σπύρος έχουν κάνει μια σιδερένια ομάδα. Ο Παντελίδης πιστεύω ότι αρχίζοντας και το πρωτάθλημα είναι ωραία η προσπάθειά του στον Ατρόμητο που πήγε και πιστεύω να προσφέρει τα μέγιστα και να γίνει πάλι ο Ατρόμητος η σιδερένια και ομάδα. Και ο Ατρόμητος θα κοιτάξει να πάρει ένα στόπερ. Ερώτηση. Ναι, θα κοιτάξει οπωσδήποτε. Στόπερ έχει. Πώς. Η άμυνα του τρώει πολλά γκολ. Ας την άμυνα τώρα τρώει πολλά γκολ. Η άμυνα φτιάχνεται από τον προπονητή, δεν φτιάχνεται με το έτσι. Τι πω τρώει πολλά γκολ. Ποιος είναι προπονητής. Όταν πάρεις έναν προπονητή, τρώει πολλά γκολ, είναι άνεργος. Τρώει πολλά γκολ στο Βέλιο, είναι άνεργος. Τώρα πήγε άλλος. Θα δείξει. Έχει ο Ατρόμητος παίχτες να παίξει καλή μπάλα, να παίξει σιδερένια. Καλή άμυνα, κέντρο, επίθεση, να σκοράρει, αρκεί να την κουμαντάρει και να την φτιάξει ο προπονητής ο εκάστοτε. Εγώ πιστεύω ότι ο Ατρόμητος και ο Παντελίδης του έχουν δώσει καλούς παίκτες, καλή ομάδα, πάει χρόνια μέσα στην τέταρτη θέση, μπορεί να τη φτιάξει και να αποδώσει από την Κυριακή πολύ καλά. Εγώ δεν του πάω κόντρα, γιατί ό,τι λέει βγαίνουνε. Εξάλλου, Ραπτόπουλε, δεν πρέπει να πας κόντρα στον Αλέφαντο. Ναι, το γιατί θα το δούμε τώρα σε βίντεο. Τέρμα, από κάτω, από πάνω, δεξί. Ό,τι θες, ό,τι θες, έλα. Έλα τώρα, Μπολάκης. Έλα με Αλέφαντο, αν είσαι απάτης. Κι άμα δεν τον φτάνεις και πούμε... Τι σε νοιάζει ένα μία-δύο. Πάει. Μία-δύο. Αυτά είναι. Τι είναι αυτά που μου κάνεις. Έτσι. Συγκοροϊδεύεις έτσι. Έτσι που πες, κοροϊδεύεις. Εκεί, μπαμ. Νύχταντε, τον Αρναούτο, κοίτα από κάτω. Κοιτάγε. Τι είναι αυτά, τον Μπεζοζέζη. Σκέψου να έχω γάντια τώρα. Και χωρίς γάντια. Εδώ κοίτα. Αρναούτο, μπράβο Γιάννη. Κοίτα, παπ. Ευχαριστώ το άλλο, σε βλέπει τι γίνεται ρε. Νοκαουτ, τι σας είναι. Μου κουνάς τα χέρια, τι μου κουνάς τα χέρια. Θες πολλή δουλειά να φτιαχτείς. Μόνο εγώ πρέπει να σε πάρω, να σε φτιάξω στο σάκο. Εδώ κοίτα, εδώ κοίτα πώς φεύγουνε. Να δύο, εδώ κοίτα. Έλα, έλα ρε, ρίχτω ρε. Ρίχτω ρε. Να το. Έτσι. Το κουνάνα αυτά. Και σου λέγε για τον Πολάκη σου λέγε. Αμέ. Ας κάτω, πάρε. Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Να τα που μαζεύεις. Αρναούτογλου, πάρτι, πάρτι, ό,τι θες, πάρτι, αλλά, πάρτι, έχω παίξει 3 λεπτά, έχω παίξει σάκο στον αέρα. Έτσι, ένα γύρο έκανες. Ας αντακούω. Ένα γύρο. Ένα γύρο κάνω, εδώ κοίτα. Για πλάκα. Και δεν κουράζουμε, για πλάκα. Απροπόθητος. Κοίτα τον Αρναούτογλου πώς κάθεται και μου παίζει στα χέρια τρίκες. Αυτά είναι. Τα παίζεις αυτά. Αυτά τα παίζεις. Εδώ κοίτα. Λούφαξε. Ένα, δύο. Λούφαξε. Άμε. Εδώ σκύβεις, κάνεις. Πού, Ραπτόπουλε, κρύφτηκες. Πού είσαι. Πούντα, κρύφτηκες. Κρύφτηκες τώρα. Τι είναι αυτά τώρα. Μου κάνεις τώρα καθιστός, τρίχες, όρθιος. Σε βάλω να κάνεις σάκο, να σε φτιάξω να πετάς, ρε. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω να δω. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μάσιμο Καρέρα, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο με την ΑΕΚ στα Πηγάδια, στην Ξάνθη, ο Ιταλός. Πολλή κουβέντα έχουμε κάνει για το 5-3-2 λόγω Κόντε. Εδώ βλέπουμε πως όσες φορές έχει κάτσει σε πάγκο ομάδα στο πρώτο του μάτς, έχει κερδίσει σε όλα. Μπράβο. Δηλαδή τα πρώτα του παιχνίδια τα κερδίζει. Με Νάπολη 4-2, με Πάρμα 2-0. Γιατί, επαναλαμβάνω, ήταν η εποχή που ήταν τιμωρημένος ο Κόντε τότε. Σωστό. Με το σκάνδαλο και ήταν πρώτος προπονητής. Σπαρτάκ Μόσχας 1-0 και επίσης με την Κράσνοντα στη δεύτερη θητεία. Εδώ όμως πρόσεξε, Γιουβέντους Πάρμα ήταν τιμωρημένος ο Κόντε. Ναι. Άρα ο Κόντε του λέει έλα εδώ. Ναι, να πάρ' το χαρτάκι. Όχι, έτσι θα παίξεις. Ναι. Αυτά θα κάνεις, πήγε να τα πεις να ακούσω. Και πάει και τα λέει, δεν πιάνεται αυτό.
Του λέει του Κόντε, ο Κόντε του λέει τι θα κάνει. Ναι, αλλά την ώρα του αγώνα δεν τον έχει να του λέει. Δεν παίζει κανένα ρόλο, τον έχει τακτοποιήσει, τον έχει βάλει. Ναι. Την ώρα του αγώνα και εκεί έχει το σήμα του λέει βγάλ τον Καρατζαφέρη, βάλ τον Αλεφάντο. Έχουνε τέτοια. Τέτοια, ε. Μην τους πιστεύεις εκεί. Α. Άμα είναι βοηθός, ναι. Στην άκρη, στο Δήμο να μαζέψει τα σκουπίδια. Πρώτος προπονητής που είναι. Αυτά τα μάτσα είναι πρώτος. Πρώτος. Στη θέση του τιμωρημένου Κόντε. Αυτά δεν υπάρχει τέτοια. Βοηθός του βοηθού, ο βοηθός. Πού έχει κάνει πρώτος προπονητής? Στη Σπάρτακ Μόσχας. Τι έκανε? Πήρε πρωτάθλημα. Αυτό. Αυτό μετράει. Αυτό. Μπράβο, Γιάννη. Λοιπόν, ωστόσο, συγγνώμη, αύριο δεν θα παίξει με 5-3-2. Υπάρχει μια δικαιολογία. Να δούμε το 4-2-3-1. Πού παίζει, Γιάννη? Στην Ξάνθη. Α, ωραία. Στην Ξάνθη. Είναι ωραία να το δούμε. Ωραίο μας, ωραίο μας. Αύριο. Λοιπόν, ωραίο. Και επίσης πρώτη του Παράσχου στον πάγκο της Ξάνθης. Σφαγή τα σφαγή. Μπακάκης, Οικονόμου, Τσιγκρίνσκι, Χούλτ. Κρίσης της Ίση Μόες, Μεγαλανόπουλο. Και μπροστά έχει Βέρντε από τη μία, Μάνταλο από την άλλη, Λιβάγια και Ολιβέιρα. Που είναι και 4-4-2 αυτό ουσιαστικά. 4-4-2. 4-4-2 είναι. Με το Μάνταλο κρυφό, πώς το λέμε, ας πούμε. Εξτρέμ. Ναι. Πολύ ανοιχτός είναι. Ποια χάφη είναι, Γιάννη, δύο πίσω? Ο Γαλανόπουλος με τον Κρίσισιτς ή τον Σιμόες. Κοίτα, εκεί πονάει η ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ μπροστά είναι ομαδάρα, μένα μ' αρέσει. Στα χάφη πονάει, στο στόπερ πονάει. Πονάει, στον άξονα αμυντικά πονάει, γι' αυτό είπα τρώει. Πάντως εγώ είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί στο πρώτο μάτς να μην θέλει να παίξει με 5-3-2. Να τη δει πώς παίζει με 4 στην άμυνα, και γιατί μετά. Στα τελευταία του Κωνσταντινόπουλου έπαιζε με 4 πίσω και να αλλάξει μετά ή μήπως περιμένει ένα στόπερ το Γενάρη. Τι ώρα παίζουν, Γιάννη? Τώρα άλλο, θα σε γελάσω. Είναι ωραίο διότι από εκεί είναι και ο Παράσχος. Ναι, απέναντι, ναι. Δηλαδή, αν μία από τις δύο ομάδες χάσει, έχει πρόβλημα. Ναι, σωστό. Και ο Παράσχος. Πρώτο παιχνίδι για τον Παράσχο. Ναι. Και είναι και πίσω. Ναι. Θα μπλέξει. Οπότε θα δούμε καλή μονομαχία. Ωραία. Την παρακολουθήσουμε. Εκεί θα κρίνουμε τον προπονητή της ΑΕΚ. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ περιμένω να κάνουμε μία σημαντική... Σάββατο παίζει, αύριο παίζει, Ξάνθη. Αύριο. Ωραίο. 8 η ώρα. Ωραίο. Γιώργο, να καλέσουμε τον Αντώνη το Γλυκά για μια παρέμβαση πολύ σημαντική, γιατί μας έχει συνηθίσει τόσα χρόνια να παίρνει πρωτοβουλίες και να οργανώνει event πολύ σημαντικά, όπως αυτό της Κυριακής στην Γλυφάδα. Τον έχουμε στη γραμμή για να μας, να μας ενημερώσει ο ίδιος. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα, Νίκο μου. Έλα, Αντωνάκη μου, Νίκο. Γίγα. Αγαπημένε μου, σέχασα, Νίκο. Σέχασα, Αντωνάρα μου, σέχασα. Αγόρι μου, γλυκό. Πεφταρά. Είμαστε συνέχεια. Καταρχήν είμαστε πνευματικά μαζί κάθε μέρα και συναισθηματικά. Μην το ξεχνάμε. Είσαι πρώτος. Λοιπόν, την Κυριακή είναι πολύ μεγάλο το γεγονός όπου εκ των βασικοτάτων χορηγών και υποστηρικτών της εκδήλωσης είναι το αγαπημένο μας κανάλι, το RTV, έτσι. Ωραίο. Την Κυριακή λοιπόν στο κλειστό γήπεδο της Γλυφάδας, στο Μάκης Λιούκα, στο ΔΑΚ Γλυφάδας, το οποίο το κάνουμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Ποδοσφαίρου σάλος που, Νίκο μου, ξέρεις, σε όλη την Ευρώπη το χειμώνα το βαρύ, που διακόπτονται και τα πρωταθλήματα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, παίζουν το ποδόσφαιρο στη σάλα μέσα. Εκεί λοιπόν θα μαζευτούμε, θα συγκεντρωθούμε 20 περίπου φορείς, που είναι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, το ΙΕΚΑΛΦΑ, η Μητρόπολης Γλυφάδας Ελληνικού Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Δήμος Γλυφάδας, το Υπουργείο Πολιτισμού, η ΠΟΕ ΔΟΗ, η Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής και πολλοί άλλοι, που θα γίνει ένα τουρνουά ποδοσφαίρου για να στηριχτεί εκείνο το πολυπαθέστατο κοριτσάκι, η Μυρτό, που θα την έχουμε κοντά μας, που πήγε για μπάνιο με τη μητέρα της, την Πάρο, πριν 8 χρόνια, οικογενειάρχες είμαστε όλοι, και μας συγκινεί αυτό. Και το κατέστρεψε ένας φρικτός άνθρωπος εκεί, πήγε να το σκοτώσει το παιδί, εκτός ό,τι άλλο κακό συνέβη εκεί. Αυτό ζει λοιπόν εδώ και 8 χρόνια σε ένα καρότσι και πρέπει να πάει στο εξωτερικό, στη Ρωσία, να κάνει την τελευταία προσπάθεια που μπορεί να γίνει για να σωθεί. Ενώ παράλληλα θα στηρίξουμε και το κοινωνικό παντοπολείο, τόσο τη Δήμου Γλυφάδας, όσο και της Ιεράς Μητρόπολης της περιοχής, εν ώψη των Χριστουγέννων.
Έτσι λοιπόν στις 11 το πρωί θα συγκεντρωθούν όλοι αυτοί οι φορείς, θα παίξουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες, σε 8-8 θα είναι τα παιχνίδια και 20 λεπτού διαρκείας, αλλά δεν είναι το θέμα του ποδοσφαίρου και τι ποδόσφαιρο θα παιχτεί. Τι θα κάνουμε για να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη αγάπη για αυτό το κορίτσι και για τους συνανθρώπους μας. Ο Μάρκος Σεφερλής κατεβαίνει με την ομάδα φίλη Μάρκου Σεφερλή με πολλούς καλλιτέχνες, Κούρος Κλαμπ. Όλοι λοιπόν μια αγκαλιά, είναι και άλλοι σταθμοί όπως η ποδοσφαιρική ομάδα του Αντένα, η ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΡΤ, το Sport FM και βέβαια το αγαπημένο δικό μας κανάλι που από τον Γενάρη ξεκινάει η ποδοσφαιρική ομάδα του RTV για το επόμενο μεγάλο event που θα κάνουμε στο Πειραιά και εκεί να έχεις προπονητή τον Νίκο Αλέφα, το άντε τώρα να σε πάρει ομάδα, έτσι. Δεν χάνουμε ποτέ. Να πούμε κάτι σημαντικό επίσης, Αντώνη, ότι όσοι φίλοι θέλουν να βοηθήσουν την Μυρτό μπορούν να αγοράσουν ένα παραμυθάκι έναντι όποιου αντιτίμου αντέχει ο καθένας, σωστά? Είναι πολύ μεγάλη δουλειά και σε ευχαριστώ, Γιάννη μου, για μία ακόμη φορά η ευαισθησία σου είναι έτσι συγκινητική, όπως όλες τις οικογένειες, όπως όλοι εκεί στο σταθμό έχουμε ευαισθητοποιηθεί για όλα αυτά τα γεγονότα. Εξάλλου καλύπτουμε συνέχεια τους αγώνες των βετεράνων του Ολυμπιακού και όχι μόνο, έτσι, όπου χρειαστεί το RTV είναι πάντοτε παρόν. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μπορεί να πάρει αυτό το παραμυθάκι, γιατί η οικογένεια δεν είναι με το χέρι απλωμένο για τέτοιου είδους βοήθεια, οτιδήποτε. Θέλουν με αυτό το παραμυθάκι, μπορεί να το πάρει κάποιος για να το κάνει δώρο στα παιδιά του ή οτιδήποτε, για να στηριχτεί η Μυρτό μας, η Μυρτό όλων μας. Και βέβαια να φέρει και ένα, αν θέλει, ένα τσαντάκι με μια σοκολάτα, με ένα πακετάκι ζάχαρη για τον κόσμο που θα φάει τα Χριστούγεννα ένα πιάτο φαγητό από την προσπάθεια και τη βοήθεια όλων μας. Για το κοινωνικό παντοπολείο της Ιερά Μητροπόλεως και του Δήμου Γλυφάδας είναι. Βεβαίως, αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Ήδη από σήμερα άρχισα να συγκεντρώνονται. Ήμουν αρκετές ώρες εκεί γιατί το γήπεδο, επειδή εκεί έχει γίνει και, έχουν γίνει και αγώνες handball, που μεγαλώνει το γήπεδο γιατί φεύγουν οι μπασκέτες, έφυγαν δηλαδή οι μπασκέτες και παίρνουν τα τέρματα. Ωραία, είναι ναι. Γίνεται ένα αξιόλογο γήπεδο που βέβαια μέσα σε αυτό θα μπορέσουμε όλοι να βγάλουμε την αγάπη μας, το συναίσθημά μας, να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Καλό για μας, για την ψυχή μας είναι αυτό, έτσι, και είναι, για τους ανθρώπους. Ακριβώς, είναι δεδομένη η επιτυχία και σε αυτή την εκδήλωση. Αντώνη μου, συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Το ξέρω, χίλια ευχαριστώ, Γιάννη. Πολλά περισσότερα στο κανάλι μας στο YouTube, telesport.tv, όπου θα μεταδοθεί ζωντανά η συγκεκριμένη... Ζωντανά ο αγώνας από το κανάλι μας. Ωραία. Αυτό είναι τεράστιο νέο, μεγάλο νέο, που πρέπει να κυκλοφορήσει, να δει ο κόσμος σε όλο τον πλανήτη τι ακριβώς κάνει το RTV και πάνω απ' όλα μαζί με το RTV η αγάπη των ανθρώπων για τον άνθρωπο. Και βέβαια δίπλα σου Νίκος Αλέφαντος. Νίκο μου αγαπημένε. Γιαννάκη μου, Αντώνη μου, γίγαντα. Αγόρι μου, να σε καλά, λοιπόν, αγόρι μου. Να σε καλά, Αντώνα. Θα είμαστε πάντα κοντά να τα λέμε. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Την Κυριακή πρωί, 11 η ώρα, στάση κολυμβητήριο, αν πάρει κάποιος το τραμ, δίπλα στην πλατεία Εσπερίδων, στην Γλυφάδα. Ωραία. Περιμένουμε τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη μου. Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που μακάρι να βρει και άλλους μιμητές. Θα γίνει η συγκεκριμένη εκδήλωση και στον Πειραιά και ως Σταδρυνής και Φιλίας. Και θα πρέπει, Κωστή, να μιλήσουμε για να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο και στη Θεσσαλονίκη. Θα νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία. Λοιπόν, να κλείσουμε με τα προγνωστικά μας, αν είμαστε έτοιμοι. Φοβερός Ραυτόπουλος. Ραυτόπουλος κάνει ήδη προθέρμανση. Πάμε. Λοιπόν, μιλάει πρώτα ο Αλέφαντος, Όφι Άρης. Ένα Χ. Ένα Χ. Λοιπόν, μιλάει ο Ραπτόπουλος. Άσο και over. Άσο και over. Μ' αρέσει, τους κάνεις γυμνάσια μέσα. Παναϊκός. Όχι, Όφι Άρης. Όφι Άρης. Λοιπόν, Παναϊκός Άσο. Μισό λεπτό να πω κι εγώ. Όφι Άρης, εγώ λέω Χ. Ωραίο.
Λοιπόν, Παναθηναϊκός Λαμία, Κώστα, Νικό. Άσο. Άσο. Κωστή. Άσο από το ημίχρονο. Καλά, άσο βάζουμε και ακούγεται το ημίχρονο. Πάω και εγώ στον άσο, αν και τον αναμένω ιδρωμένο άσο. Λοιπόν, Ξάνθη ΑΕΚ. Χ2. Χ2. Χ και άντερ. Χ και άντερ, Χ και γιου θα το βάλετε μέσα, έτσι μην πει. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ λέω σκέτο Χ. Μπράβο. Λάρισα Ατρόμητος. Χ2. Χ2. Κώστα. Χ και άντερ. Χ και άντερ. Εγώ θα το βάλω Χ σκέτο. Ωραίο. Πάω για πολλά. Βόλος Πανιώνιος. Άσο. Άσο ο Νίκος. Ο Μπέος είναι στη μέση. Λέγε, χωρίς σχόλια. Διπλό. Διπλό. Ο Μπέος. Και εγώ διπλό. Μπράβο. Είδες Πανιώνιος, εσύ και δεν το ξέρεις. Πανετολικός ΠΑΟΚ. Διπλό. Διπλό. Κώστα. Διπλό και over. Ωραία. Διπλό και εγώ. Και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Διπλό. Κώστα. Διπλό και άντερ. Διπλό και άντερ μου θες εσύ. Σκέτο διπλό. Λοιπόν, άρα έχουμε διπλό. Συμφωνούμε. Εκτός από το Πανιώνιο, νομίζω έχουμε ταύτιση απόψε. Έτσι. Πανετολικός ΠΑΟΚ είναι σκέτο διπλό. Ωραία, μπράβο. Και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός είναι διπλό από τον Νίκο, διπλό με άντερ από τον Κωστή και διπλό από μένα. Μπράβο. Τρομερά προγνωστικά. Καταγράφονται. Τρομερά προγνωστικά, άντε. Καταγράφονται και να δούμε ποιος θα πιάσει τα περισσότερα. Ποιος θα ψάρει για τα περισσότερα. Θα πω μια τριάδα να το παίξει ο κόσμος. Πέσει τώρα. Ναι, ναι. Αμέ. Ολυμπιακός διπλό. Ναι. Ναι. ΠΑΟΚ διπλό. Ναι. Λίβερπουλ Γουότφορντ άσο. Ναι. Σασαρόσο. Και Manchester United Everton. Ναι. Από εδώ μέχρι τη Βραζιλία άσο. Όχι, αυτά είναι. Αυτή την τετράδα θα παίξετε. Ωραία. Μα την πήρε τη δουλειά, τέλο. Λοιπόν. Αύριο, Bet Weekend στι 4.30 το μεσημέρι. Δευτέρα, πρώτο Θεό και πάλι μαζί. Να είστε καλά. We'll be right back.